Σε φιάσκο εξελίχθηκε η διαδικασία πληρωμής των επιδοτήσεων στην Κρήτη, βυθίζοντας στην απόγνωση χιλιάδες αγρότες. Η σφαγή στις επιδοτήσεις κυμαίνεται από 20 έως 55% με τους δικαιούχους να βλέπουν μεγάλες αποκλίσεις στα χρηματικά ποσά. Είναι ένας όλεθρος ο οποίος θα κατρακυλήσει την παραγωγή, θα εξαφανίσει την παραγωγή. Δεν θα μπορέσει ο μέσος αγρότης και παραγωγός να αντέξει στα αυξημένα κόστη. Μία σφαγή. Υπάρχει μία μεγάλη μείωση αδικαιολόγητη. Υπάρχουν μειώσεις από 20% έως 55% που θα έπρεπε να έχει γίνει μία μείωση, να γίνει μία μείωση σύμφωνα με την νέα ΚΑΠ της τάξης του 20% μέχρι το 2026. Για παράδειγμα, παραγωγός που έλαβε πέρυσι 4.200 ευρώ επιδότηση, φέτος έλαβε 2.900 ευρώ. Αμέσως φάνηκε η κακή εικόνα. Αντιμετωπίζουμε μία μείωση το μέσο όρο 30% σε όλους τους παραγωγούς. Επιπλέον εμφανίζεται μεγάλος αριθμός ο οποίος δεν έχει πληρωθεί καθόλου. Έχω περικοπεί από την αρχή από αυτά που μας είχε χωρίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να σταθούμε ως παραγωγή. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία μείωση της τάξης του 70%. Τόσο μεγάλη. Βέβαια. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, περίπου 4.500 αγρότες μόνο στο νομό Ηρακλείου δεν έλαβαν ούτε ευρώ. Για αφανισμό της αγροτικής παραγωγής κάνουν λόγο αγρότες. Αυτά βέβαια για όσους γνωρίζουν δεν είναι τυχαία. Είναι ένα αποτέλεσμα μιας αδιαφορίας των τελευταίων 2 χρόνων. Δεν έγινε τίποτα μα τίποτα. Μένει να δούμε ποιοι θα είναι οι χειρισμοί της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου. Τώρα περιμένουμε διευκρινήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ πώς θα διορθωθούν και αν διορθωθούν. Είναι πολύπλοκα λάθη. Κοιτάξτε, η λύση είναι να πληρωθούν οι παραγωγοί τα δικαιώματά τους, τουλάχιστον στο μέσο όρο που έχει ανακοινώσει η προγραμματική περίοδο. Την πρόθεσή του να στείλει τον φάκελο με τις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά με τις επιδοτήσεις των αγροτών στη δικαιοσύνη, προκειμένου να προχωρήσει η έρευνα της υπόθεσης, αποκάλυψε στη Βουλή ο Λευτέρης Αυγενάκης. Παράλληλα, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε πως η άρνηση του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραιτηθεί δημιουργεί νέα δεδομένα, καθώς, όπως είπε, από τους χειρισμούς που έγιναν κινδυνεύει η εθνική πιστοποίηση των αγροτικών επιδοτήσεων. Την Παρασκευή το βράδυ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατέθεσε 488 εκατομμύρια 384.000 ευρώ σε 538.000 δικαιούχους σε όλη τη χώρα. Καταθέτω και επίσημα την ανακοίνωσή τους και βέβαια, δεδομένου των λαθών των οποίων έγιναν που είναι αδικαιολόγητα, ζήτησα την παρέτηση της διοίκησης σήμερα το μεσημέρι. Την παρέτηση του Λευτέρη Αυγενάκη ζητά ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Βασίλης Κόκαλης με αφορμή το μεγάλο φιάσκο με τη μη καταβολή της βασικής ενίσχυσης στους αγρότες. Κύριε Υπουργέ, επειδή επιβεβαιώσατε ότι ζητήσατε την παρέτηση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, βέβαια σε αυτό το θέμα μπορώ να πω ότι δεν έχετε κάποια εμπλοκή ή ευθύνη. Αλλά το γεγονός ότι ζητήσατε την παρέτηση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, δύο πράγματα μπορεί να συμβαίνουν. Ή το ένα ή το άλλο. Ή είναι ομολογία αποτυχίας ή αποποίηση ευθυνών.